νομική. Η κατεξοχήν όμως ενδιαφέρουσα συζήτηση είναι η πολιτική συζήτηση. Είναι η ηθική συζήτηση. Ο νόμος αυτός πρέπει να υπάρχει. Μία συζήτηση. Είναι νομιμοποιημένος. Η κυβέρνηση πράττει με τρόπο δίκαιο και ακέραιο κάθε φορά, μεταχειριζόμενη με τον ίδιο τρόπο όλους τους πολίτες. Ή χρησιμοποιεί επιλεκτικά το νομικό οπλοστάσιο που διαθέτει για να εφαρμόσει στην πραγματικότητα πολιτικές που τις κρύβει κάτω από το τραπέζι και ξαφνικά τις ανεβάζει. Αυτή είναι η πραγματική κυβέρνηση. Ακούω καμιά φορά την περίφημη, ξέρετε, συζήτηση να καταδικάσουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Εγώ θα πω το εξής. Η αντίσταση μιας κοινωνίας κρίνεται από το τι υπηρετεί κάθε φορά ή κάθε πράξη. Που σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να έχω μια γενική τοποθέτηση απέναντι σε αυτό. Να το πω πολύ απλά. Εάν η αντίσταση εξυπηρετεί ένα ηθικό αίτημα, δεν μπορεί να καμφθεί αυτό το ηθικό αίτημα από την επίκληση της νομιμότητας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν η νόμιμη. Ήταν ένα οργανωμένο κράτος, ήταν ένα κράτος το οποίο είχε τις δομές εξουσίας του. Έτσι, είχε την αστυνομία του, είχε το στρατό του, είχε τη διοίκησή του, είχε όλα τα διοικητικά του όργανα. Προφανώς, εκείνοι οι οποίοι αντιστεκόντουσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αν συλλαμβάνονταν, δικάζονταν ή δεν δικάζονταν, δεν ξέρω και ακριβώς πώς λειτουργούσε το σύστημα τότε, και καταδικάζονταν ως παράνομοι. Όμως, το να δει κανείς έτσι την Επανάσταση του 1821, είναι προφανές ότι έχει φορέσει τα γυαλιά του Οθωμανού. Εάν κάποιος θέλει να δει το τι συνέβη στο 1821, βλέπει ότι ναι, αμφισβητήθηκε ένα καθεστώς από τους Έλληνες που ζητούσαν εθνική ελευθερία. Αμφισβητήθηκε λοιπόν η νομιμότητα από έναν μία τέτοια πράξη. Θα μου πείτε, να συγκρίνω την Κερατέα ή να συγκρίνω τον Άγιο Παντελεήμονα με την Επανάσταση του 1921 και το καθεστώς σήμερα με τους Οθωμανούς, εγώ δεν θα πάω σε εκεί. Εγώ δεν θα πάω ως εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό το να τοποθετούμαστε απέναντι στην αντίσταση της κοινωνίας, εξετάζοντας το τι κάθε φορά αυτή υπηρετεί, αυτή η αντίσταση. Χωρίς να έχουμε μια γενική θέση, ναι ή όχι, υπέρ ή κατά, πρέπει κάθε φορά κανείς να βλέπει τι υπηρετεί η κοινωνία και ποια είναι η στάση του κράτους. Έχω αφήσει λίγο, όπως είδα, το πομακικό απέξω. Γιατί το πομακικό, κατά τη γνώμη μου, συνδέεται βεβαίως με κεντρικές πολιτικές του κράτους, ενός κράτους το οποίο έχει ξεχάσει εντελώς αυτή την περιοχή για όλα αυτά τα χρόνια, και όχι μόνο την έχει ξεχάσει, την βλάπτει συστηματικά. Το γεγονός ότι έχουμε εναποθέσει στην κυρία Δραγώνα και στην κυρία Φραγκουδάκη το να χαράσουν εκεί την εκπαιδευτική μας πολιτική, κάτι μαρτυρά και κάτι φανερώνει για το ποια είναι η πρόθεση του ελληνικού κράτους. Άρα λοιπόν, απλώς εκείνο το οποίο λέω είναι ότι δεν έχω στην περίπτωση των κομμακοφωνιών, δεν έχω την εγκατάλειψη, έχω την αδιαφορία ή έχω και ενεργές πολιτικές αφελινισμού, αλλά δεν έχω τα φαινόμενα, αν θέλετε, της αντίστασης με την έννοια της σύγκρουσης που συμβαίνουν στις άλλες δύο περιοχές. Άρα λοιπόν, αυτό το λέω για να πω ποια είναι κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο ζήτημα στην παρούσα φάση. Για να συνοψίσω και να τελειώσω. Για μένα η μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή και το μεγάλο θέμα είναι ότι αναπτύσσεται μέρα με τη μέρα, ισχυροποιείται ένα ρωμαλαίο πατριωτικό κίνημα το οποίο έρχεται να προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις σε αγωνίες της κοινωνίας. Το καθεστώς, να ξέρετε ότι, και νομίζω ότι το ξέρετε, ότι σε μεγάλο βαθμό εχθρεύεται αυτές τις εθνικές ιδέες. Εχθρεύεται την έννοια του πατριωτισμού, εχθρεύεται την έννοια της εθνικής αυτοσυνειδησίας, θέλει να υπηρετήσει άλλες αξιακές προτεραιότητες. Δεν είναι τυχαία η στάση του ελληνικού κράτους απέναντι στο θέμα της μετανάστευσης, δεν είναι τυχαία η στάση του ελληνικού κράτους στις αιστείες αντίστασης για την προστασία του περιβάλλοντος που δημιουργούνται και μια τέτοια είναι η Κερατέα, δεν είναι τυχαία η στάση του κράτους στο ότι καθιστά
καθιστά τελικά ύποπτη κάθε προσπάθεια να οργανωθούν οι κοινωνίες με έναν τρόπο που διαφυλάσσουν την ταυτότητα, την παράδοση, τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τις αξίες έτσι όπως τις γνωρίζαμε. Δεν είναι τυχαία αυτή η εχθρότητα, δεν γίνεται κατά λάθος. Εξυπηρετούνται διαφορετικά αξιακά πρόσημα. Γι' αυτό και λέω ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αυτό έχει να κάνει σε έναν ορισμένο βαθμό και με την οικονομική κρίση. Έχει να κάνει με το ότι τελικά η οικονομική κρίση σε μεγάλο βαθμό φανερώνει τις αδυναμίες και τις αμφιλεγγύες αυτού του κράτους που έχει δημιουργηθεί και αυτό συνδέεται και με τον τρόπο που πολιτεύτηκε το καθεστώς μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό το εθνικό κίνημα θα συναντάει όλο και περισσότερες τέτοιες συγκρούσεις, τέτοιες προκλήσεις, τέτοιες αντιστάσεις. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Πλώς, επιτρέψτε μου το εξής. Δεν θέλω να παρασυρώμαστε σε μία απαξία της πολιτικής γενικώς. Αυτό είναι μια παγίδα. Είναι ένα θέμα το να καταδικάζει κανείς το πολιτικό σύστημα, είναι ένα άλλο θέμα το να οδηγείται σε μια γενικότερη αντιπολιτική, αν θέλετε, τοποθέτηση. Οι απαντήσεις θα δοθούν από την πολιτική. Αυτό που κάνουμε σήμερα, εδώ, είναι πολιτική. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ότι οι εξελίξεις θα είναι πολιτικές, οι απαντήσεις θα είναι πολιτικές, η διαλεκτική των πραγμάτων είναι πολιτική και μέσα από αυτές τις συγκρούσεις, τις αντινομίες, τις αντιφάσεις, τους αγώνες, τις προσπάθειες, τις φυλακίσεις, τις αντιστάσεις, όλες αυτές, ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα προκύψει αυτή η νέα πολιτεία, αυτή η νέα Ελλάδα για την οποία αγωνιζόμαστε.